αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν, όπως είπαμε, τις ρίζες του στη Λευκάδα, ένα μοναδικό αποτύπωμα σε αντιδιαστολή με τον φτωχό ίσως λόγο που μπορεί να υπάρχει σε τοπικό επίπεδο. Θα θέλαμε πάρα πολύ και εμείς εδώ να συζητάμε θέματα για την αυτοδιοίκηση με ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια φτώχεια γενικότερα. Είμαστε και εμείς υπεύθυνοι γι' αυτό. Θα το δούμε. Λοιπόν, ο κύριος Μελάς αρθογραφεί στον οικονομικό ταχυδρόμο, SLPRES και σε πάρα πολλές ιστοσελίδες. Και βεβαίως μετά από πάρα πολλούς μήνες τον συναντάμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που πολύ ευγενικά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας για να τον έχουμε εδώ σήμερα να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε για διάφορα ζητήματα. Καλό απόγευμα, κύριε Μελά. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό απόγευμα σε εσάς. Είμαι καλά και το αυτό επιτιμώ και για εσάς. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε και εδώ. Και όλους τους Λευκαδίτες. Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Να ρωτήσω, και εγώ. Να ρωτήσω κάτι. Η επαφή σας με την Λευκάδα παραμένει στενή στους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι δεν είναι? Είστε σε επαφή με το νησί και τα δρόμενά του κατά κάποιο τρόπο? Φέτος δεν ήρθα. Να ρωτήσω γιατί. Δεν είχατε επηρεαστεί, αλλά... είχατε επηρεαστεί όχι, για το νερό? Δεξαμενή. Δεν ήταν με το νερό, αλλά απλώς δεν μπορούσα. Είχα αποφάσει να πάω κάπου αλλού για λόγους άλλους. Πολύ ωραία. Δεν ήρθα φέτος. Ελπίζω όμως πιθανόν και μέχρι τα Χριστούγεννα να κάνω μια επίσκεψη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα χαρούμε. Θέλω λίγο, κύριε Μελά. Παρότι είχα μάθει ότι έμαθα ότι υπάρχει λίγο έτσι, και το νερό έχει πρόβλημα και τα σκουπίδια έχουν πρόβλημα. Εντάξει. Και πάρα πολλοί κόσμος ήρθε στη Λευκάδα. Αυτό είναι ένα κομμάτι της συζήτησης που θέλω να το κρατήσουμε για λίγο αργότερα με την έννοια ότι μπαίνει στην ατζέντα όλο ένα και περισσότερο οι επιπτώσεις του μαζικού τουριστικού κινήματος σε ένα νησί που μπορεί να είναι φτωχός υποδομές του. Το κρατάω λίγο για να θέσουμε και κάποια ερωτήματα που έρχονται. Θέλω όμως λίγο τώρα, κύριε Μελά, παρακολουθώντας την τελευταία σας αρθογραφία και επειδή δεν έχουμε σχολιάσει εδώ μέσα από αυτό το βήμα την εκλογή Τραμπ και τι μπορεί να σημαίνει για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, θέλω λίγο να μου δώσετε ένα στίγμα. Πολλοί θεωρούν ότι ο κύριος Τραμπ είναι απρόβλεπτος, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, και ότι ουσιαστικά πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική που θα στριμώξει, όπως λένε, την Ευρώπη. Θέλετε έτσι λίγο να μου σκιαγραφίσετε πώς θα κυλήσουν τα επόμενα χρόνια διοίκησής του? Κύριε Κουνάκη, κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Καταρχάς, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι πραγματικά θα πράξει ο πρόεδρος Τραμπ σε σχέση με όσα έχει πει προεκλογικά και έχει διατυπώσει ως απόψεις του. Βέβαια, όσο περνάνε οι μέρες και βλέπουμε το επιτελείο που σχηματίζει, πειθόμεθα όλο και περισσότερο ότι τελικά πολλά ή τα περισσότερα, για να μην πω όλα, τα περισσότερα από αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει, φαίνεται ότι θα προσπαθήσει να τα εφαρμόσει. Τώρα, συγκεκριμένα για την Ευρώπη, το πρόβλημα είναι ότι δύο είναι τα βασικά ζητήματα. Το πρόβλημα είναι, το πρώτο είναι ότι έχει εξαγγείλει ότι θα επιβάλλει δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα τα οποία εξάγονται στην Ευρώπη. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι θα υποχρεώσει ή θα καλέσει, πες το πάντα το πώς θέλετε, τις ευρωπαϊκές ηγεσίες να συμμετέσχουν στις δαπάνες του ΝΑΤΟ αναλογικά περίπου 2-2,5% όσο πρέπει να είναι. Αλλιώς η χώρα η οποία δεν θα φτάσει στο 2% δεν θα αντισπάσει ασφάλεια από το αμυντικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτείων. Βέβαια από αυτό πρέπει να πω, συγγνώμη, εξαιρεί τη χώρα μας. Νομίζω ότι εμείς ξεπερνάμε αυτό το ποσοστό σε αμυντικές δαπάνες, έτσι δεν αλλά είναι? Η χώρα μας είναι παραπάνω. Ναι, δεν το εξαιρεί, εξαιρούμε θα εμείς, το πραγμάτι. Ναι, σωστά. Νομίζω εμείς και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είμαι σίγουρος αν είναι και η Τουρκία. Σωστά. Πάντως έχει δίκιο σε αυτό. Έχει μια βάση η κριτική, δηλαδή η βούληση του Τραμπ σε αυτό. Σου λέει ότι θέλετε να έχουμε αυτό το κοινό αμυντικό δόγμα, πρέπει να συνεισφέρετε. Υπάρχουν χώρες που δεν πληρώνουν, υποθέτω, δεν το τηρούν, ναι, αυτό. Σύμφωνοι, αυτό τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ωραία. Σύμφωνοι όμως, συμφωνώ μαζί σας, ότι η Ευρώπη αναπτύχθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κάτω από την ομπρέλα ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς να δαπανά τα αναλογούντα κεφάλαια για την ασφάλειά της. Αυτό είναι αλήθεια.
Με αποτέλεσμα όμως να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που τώρα να είμαστε ας πούμε επί ξύλου κρεμάμενοι και να προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χτες έβγαλε μια ανακοίνωση ότι 400 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό θα κατευθυνθούν προς αμυντικές δαπάνες. Όμως προσέχτε, αυτά τα 400 δισεκατομμύρια δεν θα τα δανειστεί, δεν τα βρει από άλλους χώρους, αλλά θα τα αποσυμείω συνοχής. Mm-hmm. Άρα εδώ δημιουργείται άλλο πρόβλημα. Αλλά πρωτού πάμε σε αυτά, ας πάμε λιγάκι για τους δασμούς. Τι γίνεται οι δασμοί, τους οποίους λέει ότι θα επιβάλλει ο Τραμπ, θα δημιουργήσουν προβλήματα κυρίως στις χώρες οι οποίες εξάγουν. Η κύρια χώρα η οποία εξάγει το ΗΠΑ είναι η Γερμανία. Μάλιστα. Η Γερμανία έχει εξαγωγές το 2023 περίπου 160 δισεκατομμύρια. Έπεται η Ιταλία με 60, η Ολλανδία και η Ιρλανδία περίπου με τα ίδια ποσά, 60-55 και τα λοιπά, έχει καμία σημασία. Όλες αυτές οι χώρες και ειδικά η Γερμανία, η οποία εξάγει ένα τεράστιο ποσό, θα βρίσκεται σήμερα σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ήδη στον παρόδο, και ανοίγω μια παρένθεση, η Γερμανία, όπως ξέρουμε όλοι, είναι η αναπτυξιακή μηχανή της Ευρώπης. Ναι. Έτσι, οικονομικά. Επομένως, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι το 2023 ήταν σε ύφεση, μείον 0,1. Το 2024, κατά πάσα πιθανότητα, θα επαναληφθεί η ύφεση μείον 0,1 ή 0,2 ή 0. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε μια κατάσταση στασιμότητας και υφέσεως. Επομένως, είναι μια οικονομία η οποία κυρίως στηρίζεται στις εξαγωγές της. Mm-hmm. Είναι και στις βιομηχανικές εξαγωγές, γιατί όλα αυτά τα οποία εξάγει στις ΗΠΑ είναι βιομηχανικά προϊόντα. Είναι δηλαδή αυτοκίνητα, είναι μηχανήματα, όλα τα οποία λένε βιομηχανικά προϊόντα. Ναι. Το ίδιο και η Ιταλία. Επομένως, κατά πάσα πιθανότητα, ένας δασμός αυτής της τάξης, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, θα επιφέρει μια μείωση, μια περαιτέρω μείωση της μεγέθησης του ΑΕΠ περίπου κατά 0,5 με 0,8, άλλοι λένε και 1% της γερμανικής οικονομίας. Mm-hmm. Αυτό θα δημιουργήσει μια περαιτέρω κατάσταση προβληματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πραγματικά βρίσκεται σε δύσκολη θέση από τη μεριά της μεγέθησης. Ναι. Αν παλάβουμε υπόψη μας ότι στη Γερμανία πάει για εκλογές η κυβέρνηση, δεν υπάρχει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Ο άλλος άξονας, ο γαλλογερμανικός, η Γαλλία δηλαδή, που κινούσε την Ευρώπη, και αυτή έχει μια κυβέρνηση που στηρίζεται στη Λεπέν, στην ανοχή της Λεπέν. Mm-hmm. Άρα και αυτή βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο. Mm-hmm. Ναι. Που πρέπει να προσπαθήσει να αντιδράσει. Δεν ξέρω αν είναι σε θέση να αντιδράσει. Μάλιστα. Τι σημαίνει όμως για την Ελλάδα όλο αυτό το πράγμα, μια κουβέντα και θα τελειώσει. Ωραία. Τι σημαίνει για την Ελλάδα? Σημαίνει το εξής απλό πράγμα. Εάν όλη αυτή η κατάσταση δημιουργηθεί στην Ευρώπη, η Γερμανία και η Ιταλία είναι οι δύο χώρες οι οποίες εισάγουν το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών των ελληνικών. Των ελληνικών εξαγωγών. Mm-hmm. Επομένως, πιθανόν. Πιθανολογούμε τώρα, δεν είναι καμία βεβαιότητα. Πιθανολογούμε ότι θα υπάρξουν ορισμένα προβλήματα και στις εξαγωγές τις δικές μας. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα και εμείς να έχουμε έτσι μια αρνητική επίδραση από αυτή όλη την κατάσταση. Να μην συνεχίσω τη συζήτηση, γιατί πάει μακριά η Ιταλία. Θέλω λίγο, επειδή παρακολούθησα και έβλεπα λίγο το απόγευμα ένα απόσπασμα στην παρέμβασή σας στο Μιλιτέρ, μια εξαιρετική συνέντευξη που είχατε με τον κύριο Καρβουνόπουλο. Θέλω λίγο. Οι Αμερικάνοι ψήφισαν με βάση την τσέπη τους. Παρόλα αυτά, από όσο έχω ενημερωθεί, οι Δημοκρατικοί δεν τα πήγαν ιδιαίτερα άσχημα αναφορικά με τους οικονομικούς δείκτες. Από εκεί και πέρα θεωρείτε πως αυτή η λογική της ψήφου, μάλλον το έχουμε δει, το ότι κοιτάζω την τσέπη μου, δεν με ενδιαφέρει να πληρώνω ίσως έναν πόλεμο στην Ουκρανία και να το συντηρώ εγώ αυτή τη στιγμή, έχει έρισμα και στην Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό. Και κάτι άλλο που το συζητήσατε, το θέσω και εγώ να το ακούσουμε κι εμείς. Ο τραμπισμός, αυτό που λέμε, και που τον υιοθετούν αυτή τη λογική και στο εγχώριο πολιτικό σύστημα κάποιοι, ίσως λίγο προς τα δεξιά πολιτικοί, είναι ένας, έχει στοιχεία ακροδεξιάς πολιτικής, ο λόγος του και το φαινόμενο αυτό, του τραμπισμού. Σας έθεσα πολλά τώρα, το ξέρω.
πολλά θέματα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο ακροδεξιός λόγος είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο. Υπάρχει μέσα στον Τραμπισμό. Έτσι, είναι βέβαιο. Βέβαια, ο Τραμπ δεν είναι μόνο ακροδεξιός. Δεν είναι ακροδεξιός. Ο Τραμπ είναι Τραμπ. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι, ο Τραμπ είναι μια φιγούρα η οποία φιγούρα συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά περιέχει κατά βάση και πολλά στοιχεία της ακροδεξιάς. Τώρα, ποιοι είναι οι λόγοι που ψήφισαν οι Αμερικάνοι τον Τραμπ? Σωστά λέτε ότι δεν τα πήγανε κακά οι δημοκρατικοί. Στους δείκτες και προσπάθεια έκανε ο Τζο Μπάιντεν και δαπάνες έκανε και προσπάθησε να δημιουργήσει και κοινωνικά αγαθά και να βοηθήσει τους Αμερικάνους. Όμως υπάρχει ένα θέμα πάρα πολύ βασικό, είναι ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός, ο οποίος βεβαίως δεν είναι και ευθύνη του Biden, αποκλειστική ευθύνη του Biden, είναι ο πληθωρισμός λόγω της ενεργειακής κρίσης, λόγω του πολέμου της Ουκρανίας μετά, λόγω του σπασίματος της αποδιαστικής αλυσίας, λόγω της πανδημίας, δημιουργήθηκε αυτός ο πληθωρισμός. Όμως αυτός ήταν βασικός παράγον για να μην να ψηφιστεί ο Τραμπ. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν, κατά την άποψή μου, η ατζέντα, η υπέρμετρη στροφή που ήταν κάνει οι μερίδες των δημοκρατικών προς τη woke ατζέντα, ναι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα σε μεγάλη μερίδα, ας το πούμε έτσι, της συντηρητικής Αμερικής. Και το τρίτο, κατά την άποψή μου επίσης, ήταν ότι χαρακτηρίστηκε ο πόλεμος στην Ουκρανία ως πόλεμος του Τζο Μπάιντεν. Ναι. Ήταν ένας πόλεμος ο οποίος είχε στοιχεία που εξυπηρετούσε αυτό που είχε στο μυαλό του η δημοκρατική, αυτό τον ηθικισμό και στις διεθνείς σχέσεις που έχουν παραδοσιακά η Αμερική, και πιθανότητα λέγεται ότι έχει και ιδιαίτερα θέματα ο Τζο Μπάιντεν με την Ουκρανία. Ούλαντ και τα λοιπά. Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι, αλλά ο πρώτος βασικός λόγος, νομίζω, ήταν η ακρίβεια η οποία ένιωσαν οι Αμερικάνοι λόγω του πληθωρισμού όλη αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Στην Ευρώπη τώρα, αν με ρωτάτε αν υπάρχει τραμπισμός, θα σας πω κάτι. Σε 7 κυβερνήσεις ευρωπαϊκές αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό, η λεγόμενη, ας ονομάσουμε έτσι, η λεγόμενη ακροδεξιά, είτε στηρίζει είτε είναι στην κυβέρνηση. Ακόμα και στη Σουηδία, η κυβέρνηση της Σουηδίας, παραδοσιακά στους δημοκράτες, στηρίζονται εξωτερικά σε ακροδεξιό κόμμα. Η Μελόνι κυβερνάει, η Λεπέν δεν είναι κυβέρνηση μόνο για λόγους που υπάρχει το εκλογικό σύστημα στη Γαλλία. Στη Γερμανία υπάρχει μια κίνηση. Όλα αυτά τα πράγματα, όλοι αυτοί συνδέονται με την ιδέα του τραμπισμού. Όλοι αυτοί λίγο πολύ. Εδώ έχουμε κόμμα και αρχηγό κόμμα του, ο οποίος βγήκε και πανηγύριζε, να πούμε, και λέει ότι εγώ ήμουν ο παδός και όλοι οι άλλοι. Και λέει ότι θα κάνω και εγώ την Ελλάδα δυνατή. Αυτά τα οποία λέει πριν πουλήσει τα προϊόντα. Ξέρετε όμως, κύριε Μπελά, ο κόσμος τα ακούει αυτά. Τα ακούει. Σωστά. Γιατί θέλω να το συνδέσω τώρα και με την καθημερινότητά μας και με τα προβλήματά μας. Έκανα ένα σχόλιο στο TikTok με αφορμή μια επίσκεψή μου στο σούπερ μάρκετ εχθές. Ήμουνα σε ένα ζευγάρι δίπλα, ήθελε κάτι να πάρει ο άντρας παραπάνω και λέει: «Γυναίκα, είμαστε εκτός λύσας, δεν θα βγούμε». Και αναρωτήθηκα και είπα: «Θα ζούμε έτσι τα υπόλοιπα παραγωγικά μας χρόνια, να τρέχουμε τώρα να δούμε ποιο είναι το τιμολόγιο του ρεύματος, γιατί να πάλι θα δώσει επιδότηση, πάλι ψάχνουμε να βρούμε τις προσφορές στο σούπερ μάρκετ, πάλι. Και έρχεται ένας λοιπόν τώρα λαϊκιστής και λέει: «Θα τα βάλω με τα καρτέλ, θα. Ο κόσμος στην απελπισία του ζητάει αυτό. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ο κόσμος στην απελπισία του και στην αδυναμία των αρχηγεσιών, των κυβερνώντων, σωστά, να δώσουν μια λύση, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό. Η ακροδεξιά, αν θέλετε, ο λαϊκισμός, αν θέλετε, πέστε το όπως θέλετε το ονομάσετε, προέρχεται, είναι μια αντίδραση σε μια δράση. Και αυτή η δράση είναι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να δώσουν λύσεις σε βασικά προβλήματα των πολιτών. Και μιλάω για την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι η πιο πλούσια περιοχή του πλανήτη. Η πιο πλούσια. Και εν τούτης,
βλέπεσαι ότι υπάρχουν φτωχοί, ότι ο κόσμος προσπαθεί να βγάλει τη μέρα του, ότι τα λεφτά δεν φτάνουν. Επομένως, είναι μια κατάσταση που πρέπει κάπως να διορθωθεί. Μπορεί να διορθωθεί. Δεν είναι δυνατόν οι ανισότητες να μεγαλώνουν. Ανισότητες, τρομακτικές ανισότητες και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ανισότητες. Κάποιος κερδίζει πολύ και οι άλλοι παραμένουν στα ίδια. Επομένως, να γιατί αγανακτεί ο κόσμος, είναι μία μεταβλητή του προβλήματος. Έτσι δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα θέματα. Αλλά αυτό είναι βασικό. Επομένως, και εδώ στην Ελλάδα, όταν συνέχεια βλέπουμε ότι πας στο σούπερ μάρκετ και τα πράγματα αυξάνουν, ότι δεν μπορεί να βγάλεις τη βδομάδα, ότι όλα τα πληρώνεις, μόνο σε καλούν να πληρώσεις, οι μισθοί πάνω κάτω παραμένουν οι ίδιοι και χαμηλότερη κατά την παραγωγικότητα και η πραγματική μισθή, αν θέλετε, με στοιχεία της Ελστάτ, το πρώτο τρίμηνο, γιατί ακόμα δεν έχουμε άλλα στοιχεία, το 24 είναι 2,2% η πραγματική, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα είναι αργητικό. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θα ανακτήσει. Ψάχνει λοιπόν να βρει λύσεις. Υπάρχουν κόμματα τώρα στην Ελλάδα, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, που ξαφνικά παίρνουν 10% στις δημοσκοπήσεις, 7% διάβαζε μια κυρία θα πάρει, που πραγματικά δεν έχει ακούσει κανένας τι λέει. Ακόμα και ο κύριος, όπως τον λένε αυτός που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχει καν κόμμα, λέει θα πάρει 7%. Ναι. Χωρίς να ξέρει ο κόσμος τι θα πει αυτό το κόμμα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορώ, όσο και να ακούς, όσο και να μιλάς, ο κόσμος δεν ακούει. Δεν ακούει. Και ξαφνικά βρίσκεται σε μια κατάσταση που θα βρεθεί προεκπλήξεων και θα πει μα πώς έφτασα εγώ εδώ. Και όμως θα φτάσει. Αλλά εδώ ίσως απαιτείται και γνώση ίσως και της πολιτικής μας ιστορίας γενικότερα, γιατί όλα αυτά επαναλαμβάνονται πολλές φορές. Θα συνυπογράψω αυτά που λέτε και ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα αυτή η διαχείριση και αυτό το άγχος που έχουμε κάθε μέρα και με το πιστοποιούν εδώ οι φίλοι και οι ακροατές. Θέλω λίγο τώρα, κύριε Μελά, στο δεύτερο μέρος της κουβέντας μας, να βάλουμε μια ανωτελεία σε αυτά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα αναλύουμε πιο συχνά, γιατί μας αφορά η καθημερινότητα. Ένα ερώτημα λίγο να απαντήσουμε σε αυτό. Υπάρχει μια αίσθηση και από την αντιπολίτευση ότι η κυβέρνηση αυτή η συγκεκριμένη εξυπηρετεί 30 οικογένειες, για παράδειγμα. Θέλει, είναι ταγμένη στο να εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα και να δίνει την ενέργεια, την πράσινη ενέργεια, οτιδήποτε. Έχει βάση αυτή η κριτική? Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός που λέει «Να, τώρα θα επιδοτήσουμε το ρεύμα, φορολογούμε τα υπερκέρδη», προσπαθεί να αυξήσει το εισόδημα πραγματικά, όπως λέει? Γιατί λέει «Η μόνη λύση», και θέλω την απάντηση σε αυτό, «για την ακρίβεια είναι η αύξηση του εισοδήματος». Πότε, ποια αύξηση του εισοδήματος? Την υπερκαλύπτει η ανατιμήσεις κάθε φορά. Ετοιμάζω μία ομιλία. Καλωσμένο στην συνέδριο του 25 του μηνός. Κοιτάω λίγο την οικονομική πολιτική της δεκαετίας από το 1955 μέχρι το 1973. Λοιπόν, η πολιτική μισθών εκείνη την περίοδο, η οποία έλεγε δεν μπορούμε να υπερβεί την παραγωγικότητα και πρέπει οι μισθοί να υπολείπονται της παραγωγικότητας για να μην δημιουργούμε πληθωρισμό, ελλείμματα και τέτοια, το δόγμα του ισοσκελισμένου δηλαδή προϋπολογισμού, επανέρχεται ευρυμύτερο τώρα. Δηλαδή είναι ακριβώς αυτό το ίδιο πράγμα το οποίο ζούσαν τότε. Ο κόσμος χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Δηλαδή χρειάζεται μια προσπάθεια, μια πολιτική βούληση να αισθανθεί ότι σιγά σιγά κάτι η κυβέρνηση θέλει να του δώσει κάτι παραπάνω. Τι γίνεται να βγάλει το μήνα η ελληνική οικογένεια με αυτόν τον τρόπο? Δεν γίνεται. Θέλει λοιπόν να του δώσει κάτι παραπάνω. Και αυτό το κατά παραπάνω υπάρχει. Υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν να μεγαλώνουν τα κέρδη, δεν είναι να μεγαλώνουν τα έσοδα, δεν είναι δυνατόν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης να πηγαίνουν σε συγκεκριμένους, πώς να το χαρακτηρίσω, ολιγαρχίες. Ολιγάρχες. Ναι, είναι. Να το πω. Ναι, οικογένειες οι οποίες κυριαρχούν αυτή τη στιγμή. Προσέξτε, δεν κυριαρχούν μόνο επειδή είναι φίλοι της κυβέρνησης ή υπάρχει διαπλοκή, και αυτό συμβαίνει.
αλλά κυριαρχούν και από την οικονομική λογική που διέπει αυτή την κυβέρνηση. Ότι η ανάπτυξη και η μεγένθηση και η ευημερία του κόσμου θα προέρχεται μόνο όταν θα πλουτίσουν οι πολύ πλούσιοι, που μετά θα αρχίσουν να διασπείρουν, να διαχέουν τη μεγένθηση προς τα κάτω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο παραμύθι που υπάρχει στον κόσμο. Ο μεγαλύτερος μύθος που υπάρχει. Χρειάζεται μια προσπάθεια να κατανοήσει ο κόσμος ότι κάποιος ενδιαφέρεται για κάτι διαφορετικό. Εδώ τα πληρώνουμε όλα. Έχετε καταλάβει ότι πληρώνουμε τα πάντα. Προσπαθούν οτιδήποτε γίνεται, οτιδήποτε ενέργεια, παρότι οι φόροι εξακολουθούν να είναι υπέρμετροι. Ναι. Συγχρόνως όμως οι ιδιωτικές μας δαπάνες για τα παιδιά μας στα σχολεία, για την υγεία, για όλα τα πράγματα, για την ασφαλειά μας, για σκεφτείτε οτιδήποτε. Είναι δική μας δαπάνη επιπλέον. Σωστά. Υψηλή φόροι και επιπλέον δαπάνες, γιατί οι φόροι δεν έχουν αντίκρισμα για τον πολίτη. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σε τοπικό επίπεδο. Κάνουμε λόγο τώρα για αύξηση των δημοτικών τελών. Γιατί δεν βγαίνουν οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί και ο πολίτης μας ακούει να ρωτιέται: μα δεν έχω νερό, δεν έχω ίδρυση, δεν έχω αποχέτευση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κάτι άλλο όμως τώρα, κύριε Μελά, μου δίνει την ευκαιρία. Να σας πω όμως κάτι. Είχα ένα καλεσμένο τις προάλλες που μου είπε: το 20... Για το νερό. Έχει μεγάλη σημασία το νερό. Το νερό. Έχω κάνει πολλές μελέτες, έχω κάνει πολλές συζητήσεις. Δηλαδή, είναι σημαντικότατο θέμα. Σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε νερό. Είναι θέμα λειψιδρίας ή διαχείρισης, κύριε Μελά. Έχω ένα σπίτι σε ένα νησί ναι. που λέγεται Ιδρούσα. Δηλαδή έχει πάρα πολλά νερά. Βγάζει νερά από παντού. Και όμως δεν έχουμε νερό. Αυτό οφείλεται στη λειψιδρία ή στο κακό δίκτυο... Το κακό δίκτυο και στην κακή διαχείριση. Πάμε στην ουσία, στην κακή λοιπόν. Διαχείριση των τοπικών αρχόντων. Έτσι. Και της κυβέρνησης και όποιον θέλετε, επί σειρά ετών. Έχετε δίκιο. Στην γι' αυτό κακή λοιπόν. Δεν έχουν βρει έναν τρόπο παρά τις χιλιάδες μελέτες που έχουν γίνει να μαζεύεται το νερό. Και πάει στη θάλασσα. Σωστά. Τι να σας πω τώρα. Ξέρετε τι, μου έλεγε λίγο πριν, τώρα δεν ξέρω αν θα το αποδώσω σωστά, ο ξάδερφός σας, ο Μάξιο Μελάς, συζητούσαμε για παράδειγμα για το νερό τώρα που βρέχει και πάει στον υδροφόρο ορίζοντα και κάτι μου έλεγε τώρα ότι όταν πηγαίνει σε ένα δρόμο και του βάζει τσιμέντο, ας το πούμε, που δεν μπορεί να απορροφηθεί το νερό να πάει, ότι γίνονται και οι μελέτες χωρίς να προσλαμβάνεται το γεγονός ότι πρέπει το νερό να απορροφηθεί, να μπει στη θάλασσα και να πάει στον υδροφόρο ορίζοντα. Δεν μπορεί να το αποδώσω σωστά. Πάμε όμως τώρα στην ουσία αυτού που είπατε για το νερό. Στη Λευκάδα λοιπόν τώρα περιμένουμε ένα νέο αγωγό. Υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο είναι διαλυμένο και όπως αντιλαμβάνεστε η διαχείριση της υδροδότησης γίνεται όπως γινόταν πριν 30 χρόνια. Δηλαδή, πηγαίνει ο αντιδήμαρχος από πάνω μαζί με δύο εργαζόμενους να βουλώσουν το σπασμένο αγωγό και μετά σπάει μετά από λίγο. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια μελέτη, ένα σύγχρονο τρόπο αντιμετώπισης. Και τώρα, από ό,τι μαθαίνουμε, έρχεται η κυβέρνηση και θα το πάρει πάνω της το θέμα του νερού. Δηλαδή, έχω την εντύπωση πως για τη Λευκάδα και για την ευρύτερη περιοχή θα διαχειρίζεται η ίδια. Αυτό γιατί προφανώς διακρίνει ότι οι δημοτικές αρχές δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε αυτό. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εκείνο που μπορώ να σας πω μόνο είναι ότι επειδή πραγματικά τα δίκτυα νερού λειτουργούν ως φυσικά μονοπόλια, σας μιλάω σαν οικονομολόγος τώρα οικονομικά, έχουν δηλαδή μεγάλη απόσβεση το κόστος και οι δαπάνες, γι' αυτό δεν τις παίρνουν και οι ιδιωτικές εταιρείες. Σωστά. Δεν παίρνουν τα δίκτυα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν. Η πόρη από το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή όλα τα δίκτυα, σιγά σιγά πόλεις, προσέξτε, σιγά σιγά πόλεις, συνέχεια, μία μετά την άλλη, χωριά, κομοπόλεις στην Ελλάδα, το νερό που είχαμε και πίναμε, ξαφνικά δεν είναι, δεν μπορούμε να το πιούμε πια, δεν είναι ικανό για να το πιούμε. Και πού πάμε, φεύγουμε να αγοράζουμε εμφιαλωμένα νερά. Έτσι, εμφιαλωμένα νερά. Αυτό λοιπόν το πράγμα, έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι ειδικός, χωρίς να το έχω μελετήσει, ότι από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στην υποδομή της παροχής του νερού και στα δίκτυα.
Ναι. Τα οποία βεβαίως είναι δύσκολο, είναι χρονοβόρα, αλλά παρόλα αυτά θα μπορούσε να γίνει μια επεξεργασία και κατεύθυνση πόρων για την αντικατάσταση των δικτύων που υπάρχουν σήμερα και δεν εξυπηρετούν τους κατοίκους. Σωστό. Πέρα από τη λειψιδρία, η οποία λειψιδρία βεβαίως υπάρχει και θα συνεχιστεί, θα μεγαλώσει. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Εγώ μένω, τουλάχιστον για την περίπτωση του νησιού μας, στην κακή διαχείριση, στο ότι είναι ένα... σκεφτείτε, έχει πει ο Δήμαρχος ότι στην πόλη το 50% του νερού χάνεται από το δίκτυο. Φαντάζεστε τώρα τι συμβαίνει αυτό. Επίσης, αντιλαμβάνεστε πως οι γεωτρήσεις που υποτίθεται ότι πρέπει να λειτουργούν ενισχυτικά όταν γίνεται υπερκατανάλωση έπεσαν, δεν υπήρχαν και η Λευκάδα αντιμετωπίζει πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το ζήτημα είναι ότι ο Δήμαρχος είπε ότι πήγαινε στην Ιαπωνία, στην αδερφοποιημένη πόλη και μάλιστα εκεί κάνουν χρήση, λέει, και το νερό που κάνουν μπάνιο το αποθηκεύουν, φιλτράρεται και επιστρέφει για χρήση πάλι. Δηλαδή όλες οι σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις και όχι μόνο στον πλανήτη έχουν βρει τρόπους να χρησιμοποιούν το νερό σε όλες τις μορφές. Και εμείς ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε το αυτονόητο. Κλείνοντας. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε το αυτονόητο και δεν έχουμε μάθει να κάνουμε οικονομία. Ξυρίζονται. Σωστά. Ξυρίζεται κάποιος και αφήνει τη βρύση να τρέχει. Σωστά. Σωστά. Θέλω λίγο. Και πλένει τα δόντια του. Δεν θα το αναπτύξουμε τώρα πολύ γιατί πρέπει να κλείσει η εκπομπή. Αυτό λοιπόν τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, το πρόβλημα με το νερό, κύριε Μελά, οξύνεται με τον υπερτουρισμό. Μάλλον η Λευκάδα, λόγω και των οδικών δικτύων, είναι ένα νησί το οποίο και εξαιτίας του κόστους του ακριβού των εισιτηρίων στα πλοία, ναυτοπλοϊκών, ναι. Έρχονται στη Λευκάδα. Δέχεται μεγάλη πίεση, δέχεται μεγάλο πίεση. Και προσέξτε, είχαμε κάποια χρήματα, συγγνώμη, στο Ταμείο Ανάκαμψης για το δίκτυο αποχέτευσης. Έχει ασφυκτικό πλαίσιο το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή φεύγουν γρήγορα τα χρήματα. Αν δεν ακολουθηθούν τα πρωτόκολλα, οτιδήποτε διαδικασίες, διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις. Ήρθε ο Πρωθυπουργός το καλοκαίρι στη Λευκάδα, είπε τώρα τι θέλετε, υποθαλάσσια ή θέλετε να βρούμε έναν τρόπο να φτιάξουμε τα δίκτυα. Ένα συμπέρασμα, πιστεύετε πως και η Λευκάδα αλλά και το μονοπωλιακό μοντέλο που ακολουθεί η χώρα μας είναι στη σωστή κατεύθυνση? Πρέπει να επενδύουμε μόνο στον τουρισμό, κύριε Μελά, σαν χώρα? Όχι. Σε καμία περίπτωση. Είμαι, νομίζω, από τους πρώτους που εδώ και 40 χρόνια που μιλάω εγώ συνέχεια ότι δεν πρέπει να έχουμε μόνο το τουρισμό. Πρώτα πρέπει να έχουμε καλύτερο τουρισμό. Mm-hmm. Πιο αποδοτικό. Να σας πω κάτι. Έρχονται τόσους τουρίστες στη Λευκάδα. Σου ένα παράδειγμα. Υπάρχει κάποια μελέτη για την κατανάλωση των υποδομών που υπάρχει στο νησί? Πώς καταναλώνονται, πώς φθήρονται οι υποδομές? Ναι. Δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει πουθενά. Πώς λέμε, έρχεται ένας τουρίστας και αφήνει ένα χιλιάρικο. Ναι, αλλά αυτό το χιλιάρικο ή χιλιάρικο. Γιατί εμείς πρέπει να φτιάξουμε το λιμάνι, πρέπει να φτιάξουμε το νερό, πρέπει να φτιάξουμε το δρόμο, πρέπει να μαζέψουμε τα σκουπίδια, πρέπει να κάνουμε εκείνο, πρέπει να κάνουμε τ' άλλο. Χρησιμοποιούνται υποδομές αυτά τα πράγματα. Ναι. Που κάποιος τις πληρώνει και φτύρονται. Καμία μελέτη δεν γίνεται. Άρα πρέπει να γίνεται και μια μελέτη προς αυτή την κατεύθυνση. Εκείνο εγώ που πιστεύω όμως είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να λειτουργήσει προς μια κατεύθυνση μεγαλύτερης αποδοτικότητας σε ό,τι παράγει. Mm-hmm. Σε ό,τι παράγει. Ας αφήσουμε τα νέα προϊόντα, τις νέες τεχνολογίες, μακάρι να έρθουν. Όμως αυτό που παράγουμε και το ξέρουμε και το γνωρίζουμε, ας προσπαθήσουμε να το κάνουμε αποδοτικότερο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον τουρισμό. Ας κάνουμε τον τουρισμό μας πιο αποδοτικότερο. Γιατί να έρχονται, δεν ξέρω πόσοι τουρίστες έρχονται στον χώρο. Στην Ελλάδα 40 εκατομμύρια, ξέρω ότι έχω 25, 30, πώς έρχονται. Γιατί να έρχονται 40 ή 30, να σε έρχονται μισή, αλλά να αφήνουν περισσότερο κατακεφαλή, να έχουν μεγαλύτερη κατακεφαλή δαπάνη. Και οι υποδομές μας θα είναι καλύτερες. Ναι. Έτσι δεν θα έχουν αυτή τη φθορά και μεγαλύτερη απόδοση θα έχουμε. Άρα πρέπει να λειτουργήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ χώρες και πόλεις οι οποίες είναι πολύ πιο ισχυρές, δηλαδή η Βενετία παραδείγματος χάρη υποφέρει, η Βαρκελόνη υποφέρει και προσπαθούν να βρουν τρόπους να περιορίσουν αυτό το τεράστιο πλήθος του τουριστών. Ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό του τουρίστα σήμερα?
ποιος είναι ο ήχος μάλλον που χαρακτηρίζει τον ντουσμό. Τα ροδάκια της βαλίτσας στο πλακόστρωτο. Ναι. Είναι ένα συνεχής ήχος, προσέξτε το καλοκαίρι, μόνιμος. Αυτός, ο οποίος και χαλάει και τα πλακάκια. Ξέρετε, στον Ντουμπρόβνικ τους απαγόρευσαν. Ναι. Στον Ντουμπρόβνικ απαγορεύτηκε το ένα πλού. Θέλω να πω ότι πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί για να μην σας κουράζω. Έχετε είναι δίκιο. Μεγάλη συζήτηση. Καλά, είναι μεγάλη. Πρέπει θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί μας ακούνε και στην ευρύτερη περιοχή, στη Λευκάδα που υπάρχει Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, δεν εισπράττει. Έρχονται τουρίστες και στα φόρουμ γράφουν στη Λευκάδα είναι τα πάντα ανεξέλεγκτα. Δηλαδή, δεν έχουμε πάρκινγκ να βγάλουμε έσοδα. Στο Πόρτο Κατσίκι δεν υπάρχουν υποδομές να τσεκμεταλλευτεί ο Δήμος. Δηλαδή, νιώθω ότι είμαστε ευλογημένος τόπος και το αφήνουμε όλο να το εκμεταλλεύονται οι ξένοι που έρχονται με τα τροχόσφατα το καλοκαίρι. Χωρίς να πληρώνουν. Χωρίς να πληρώνουν. Ναι, ναι, δηλαδή, αν πας παραδείγματος σε οποιαδήποτε πόλη στην Ευρώπη, δεν τολμάς να παρκάρεις. Τι λέτε τώρα, στην Ευρώπη και στην τουαλέτα πληρώνεις το κατάστημα το εστιατόριο, στο fast food. Τι μου λέτε τώρα. Είναι κλειστό, απαγορεύεται. Τι λέτε τώρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Μελά, σας κουράσαμε, το ξέρω, αλλά νομίζω ήταν πολύ χρήσιμη συζήτηση, γιατί μας ενδιαφέρει εδώ αυτή η κουβέντα να μπαίνει στα αυτιά και αυτών που μας διοικούν πολλές φορές. Γιατί εμείς θα τα λέμε. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, όποιος ακούει. Εντάξει, είμαστε δυσάρεστοι, αλλά νομίζω ότι μιλάμε με ρεαλισμό. Μιλάτε εσείς με ρεαλισμό και τεκμηριώνετε. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μελά, για την παρουσία σας. Γεια σας. Καλό σας βράδυ, να είστε πάντα καλά. Γεια.